τις μέρες τέλος. Βροχές, χιόνια, τσουχτερό κρύο και δυνατή άνεμη είναι η κατάσταση που επικρατεί σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα πέφτει χιονόνερο από το πρωί και οι περισσότεροι δρόμοι γλιστρούν, ενώ αντιολισθητικές αλυσίδες θα χρειαστούν όσοι αποφασίσουν να ανεβούν στην Πάρνηθα. Στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στις ορεινές περιοχές της υπόλοιπης χώρας οι αλυσίδες είναι ήδη απαραίτητες σε πολλά μέρη του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Αλυσίδες απαιτούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Φλόρινας Καστοριάς, Κατερίνη Ελασσόνα, Δομοκού Λάισας και Αιγίου Καλαβρίτων. Είχαμε μερικά προβλήματα με αυτοκίνητα που μείνανε. Γιατί ταλαπάρισαν ένα λεωφορείο κάτω από τον πάγο, από εκεί και πέρα όλα λυθήκανε τώρα. Είναι εντάξει. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες που δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Στην Εθνική Οδό Βόλου Ζαγοράς η συγκοινωνία έχει διακοπεί, ενώ στην Κρήτη 40 εκδρομές έχουν παγιδευτεί σε ξενοδοχείο του Ομαλού στα Χανιά. Από τις χιονοπτώσεις στην Κρήτη έχουν αποκλειστεί 30 χωριά στις επαρχίες Ελληνού και Σφακίων. Στο επαρχιακό δίκτυο με αλυσίδες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι όσοι κινούνται από Λιβαδιά προς Δελφούς και Αράχοβα και προς το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Επίσης από Τρίκαλα προς Γιάννενα και Άρτα, από Κοζάνη προς Λάρισα και από Λεβίδη προς Νεμαία. Στα ελληνικά πελάγη πνέουν θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 9 και 10 από φόρ και από τα λιμεναρχεία Πειραιά και Ραφίνας εκδόθηκε από το πρωί απαγόρευση απόπλου για τα επιβατικά πλοία που εκτελούν δρομολόγια στα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Αποκαταστάθηκε όμως η συγκοινωνία στις προθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας και Θάσου Κεραμωτής. Άσπρισε πάλι ο Χορτιάτης και τα βόρεια προάστια της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα οι Θεσσαλονικείς να πάρουν κυριολεκτικά τα βουνά για χιονοπόλεμο. Στο νομό Χαλκιδικής η συγκοινωνία διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες στο Χολομόντα και στην επαρχιακή οδό Γαλάτης της Σαρνέας. Από το πρωί χιονίζει στους νομούς Γρεβενών και Φλόρινας, όπου το χιόνι σε πολλές περιοχές έχει ξεπεράσει τα 10 εκατοστά, ενώ με αλυσίδες κινούνται τα αυτοκίνητα σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο του νομού Κοζάνης και προς τα χιονοδρομικά κέντρα Λαϊλιά, 3-5 Πηγάδια και Σέλη. Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο κάτω νευροκόπη Δράμας, όπου το θερμόμετρο έδειχνε 11 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Επιθεωρητής των ΕΛΤΑ από τη Δευτέρα κάνει ανακρίσεις στο υποκατάστημα του Λαβρίου μετά από πληροφορίες για παρανομίες που έχουν σχέση με τη γνωστή υπόθεση των νηστιών. Το ρεπορτάζ είναι του Ευθύμιου Γεωργίου.